Έχουμε και την επίσημη έναρξη του Summer League εδώ στο Νταλούς 7x7 για τον όμιλο της Δευτέρας, το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους Ατσάνωτους με τα άσπρα και την Ελφεστίνο με τα πράσινα. Ο Περικλής θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Θέλει εκεί ο Γιάννης Χρήστος, το σούτ από μακριά. Απλώνει το χέρι ο Μάμου και πίσω μαζί την μπάλα. Με το Μάριο να παίζει με πλάτη εκεί, κερδίζει από το Μίλτο. Κάνει το σούτ ο Νεκτάριος και πετυχαίνει το πρώτο τέρμα του παιχνιδιού για σήμερα. 1-0 με αυτό το σουτ με το αριστερό του Νεκτάριου μπροστά για τσά. Ένα για το Νεκτάριο. Νεκτάριος αλλάζει για το Σίλι με τη μία Μάριος και 2-0. Με αυτή την πολύ ωραία συνεργασία αυτών των τριών συμπαικτών. Σίλις λάθος πάσα του Μίλτο στο τέτα τέτ. Βγάζει για τον Τάσο, χαμένη ευκαιρία. Ο Μάμου στην κατάλληλη θέση θα αποκρούσει. Αλλά τώρα για να δούμε, συνεχίζει τη φάση, έκλεψε ο Μίλτος ξανά, το ίδιο Τάσος δεν μπορεί να χωρά. Μπαλαπλάγιο. Και λες και γρήγορα όμως Χρήστος, περνάει και τον Νίκο, είναι μέσα στην περιοχή και σκοράρει. Το 2-1, μείωση του σκορ για τον Ελφεστίνο. Για γκολ. Να δούμε ο Περικλής και τα καταφέρνει όπως είπα. Είχε προοπτική αυτό το φάουλ και η μπάλα θα δείχνει 3-1 με αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση. Φάουλ από τον Περικλή. 3-1. Ξανά στα δύο τέρματα διαφορά. Γιάννης για τον Μίλτο με το κεφάλι. Θα ακουμπήσει την μπάλα. Πολύ πολύ γρήγορη απάντηση από την ομάδα των Ελφεστίνο. 3-2 μείωση του σκορ από τον Μίλτο. Αρκετά γρήγορα. Γίνει ο Χρήστος πολύ δυναμικά. Συνεχίζει. Βγάζει έτοιμο γκολ για τον Τάσο που αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Ισοφάρισε από την Ελφεστίνο σε άλλη μία κόντρα. 3-3 το σκορ. Σοφάρισε από την Ελφεστίνο, αλλά ο Νίκος και αυτός με ένα εξίσου πολύ ωραίο σουτ βάζει ξανά την ομάδα των Ατσάνωτων μπροστά στο σκορ με 4-3. Τελευταίο γρήγορα Τάσος κρατάει. Κάνει και ένα σουτ καλό, μπαλά όμως περνάει. Άουτ με τον Γιώργο, Νίκος. Περικλείς το σουτ, μόνο ακόμα του με το δεξί μπαλά, άουτ. Γιάννης λάθος, πάσα Μάριος, θα εκμεταλλευτεί αυτή την πάσα του Γιάννη και θα κάνει το 5-3. Εδώ έχει το Νίκο, στο σούτ ο Λάζαρος στη γωνία του σε κόρνερ. Φίλης έξω, ο Νίκος με τη μία πολύ ωραίο γκολ, δεν θα το σκεφτεί ούτε θα κάνει κοντρόλ. Ένα ακόμη γκολ. Μπαλά και πίσω. Βασίλης βαθιά, το σουτ στα χέρια του Μάμου, εύκολα. Ο Πέις πάνω του 2, χάνει τελικά τον Περικλή. Περικλής από τα πλάγια με τα αριστερό, πολύ όμορφη προσπάθεια, μόνο του όρος το διάτρεμο. Ανεβάζει τον Λυσκός το 7-3, τι όσο πέφτει τον Ατσέ. Κράτσε μόνο αρκετά, έχει τον Νίκος με ένα σουτ από μακριά, δεν κάνει καλή απόκριση ο Λάζαρος. Εκμεταλλεύεται την μπάλα που σκάει μπροστά του εκεί ο Νεκτάριος και γαφτό. Τον Χρήστο. Περνάει για τον Μίλτο. Είναι ο Τάσος ο οποίος σε βρίσκει και γυρνάει. Κάνει το σουτ από πίσω. Πολύ ωραία. Μπροστά από τον Χρήστο. Περνάει στο Νεκτάριο. Σίλης. Έτοιμο γκολ για τον Μάριο που απλά σκόνει την μπάλα στα δίκαια. Και ανεβάζει και άλλο το δίκτυο σκορ στο 9-3. 6 τα γκολ της διαφοράς ανάμεσα. Στους Ατσάνωτους και την Ελφεστίνο. Με τους Ατσάνωτους πάλι ωραία. Χρήστος. Μέσα στην περιοχή το σουτ με το ένα χέρι, πολύ καλή απόκριση από το Μάμου. Μπάει για το Σίλι. Σίλι Σαργή, Νεκτάριος, Περικλής. Να στο Σίλι το πλασέ και η μπάρα στα δίχτυα. Μπροστά είναι ασταμάτητη η ομάδα των Ατσάνωτων και σημειώνει το 10ο τέρμα. Κλείνω στην Τάσο. Χρήστος. Γιάννη, Χρήστος για το Μίλτο. Μπαλιά μέσα στην περιοχή ο Γιάννης και η μπάλα στα αλήθεια. Ερχαίνεται τώρα το τέρμα η Ελφεστίνο στο σημείο. Και μετά την κόντρα Τάσος Χρήστος. Τα πλάγια, γύρισμα, Γιάννης μπαίνει στη φάση 15 μείωση στα 5 τέρματα. Λιγότερα από 4 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κάτι, ο Περικλής με τη μία μπροστά στον Νίκο. Μάριος χάνει το κοντρόλ, κρατάει την μπάλα εντός.
περνάει στον Περικλή και με ένα πλασέ γράφει τον επίλογο του παιχνιδιού. Τελική λήξη, παίρνουν την νίκη, αν σαν αντικότερα.